Δηλαδή τώρα αυτό πίθη, που λέγεται ότι προσπάθησα να μπορώ, μπορώ. Είναι λάθος. Ρωτάω επ' αυτού που λες. Ναι, εντάξει, να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Λοιπόν, καταλαβαίνουν ότι μόνο ο κύριος Κόνστας, δεν ξέρω αν πείθεται και ο κύριος Μέγας, μόνο ο κύριος Κόνστας πείθεται από μια αφήγηση η οποία λέει ότι δεν θα έχω μεσαία τάξη, δεν θα έχω εσωτερική αγορά, θα έχω τεράστια πλεονάσματα, θα έχω τεράστια ανάπτυξη με την οποία θα εξοφλώ τα χρέη, κάνοντας εμπόριο με μια Ήπειρο η οποία μπαίνει στη χειρότερη περίπτωση ύφη, στην καλύτερη στασιμότητα. Αυτό δεν το πιστεύει φυσικά κανείς. Και περιμένουν να δουν τι θα γίνει και έχουν εκνευριστεί πάρα πολύ από το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς παίζει το παιχνίδι των Γερμανών. Πράγμα το οποίο προφανώς αυτοί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Εγώ το καταλαβαίνω, τους κρατάνε με τα σκάνδαλα, γι' αυτό παίζουν αυτό το παιχνίδι. Τώρα, θα φτάσω σε αυτό. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι. Η διαφορά είναι σε δύο σημεία. Το ένα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ρεαλιστικό σχέδιο, το οποίο του επιτρέπει να πάει σε μια μακρά διαπραγμάτευση χωρίς αυτό το πράγμα να τεινάξει τη χώρα στον αέρα, όπως πήγε να γίνει μόλις ο κύριος Σαμαράς πήγε να κάνει την Τούμπα. Το δεύτερο είναι ότι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ... Πώς θα γίνει αυτό, το ρεαλιστικό σχέδιο? Μα το εξηγήσαμε και είναι και κάτι το οποίο νομίζω δεν το αμφισβήτησε ούτε καν το Υπουργείο, ούτε καν το Υπουργείο Οικονομικών. 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα πολεμήσουμε τη φτώχεια. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό λοιπόν. Είπε. Το κοινωνικό πρόγραμμα για τη φτώχεια είναι με 1,8 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν αρκούν 1,8 δισεκατομμύρια για να δουν φως οι φτωχοί. Μπορώ να συνεχίσω. Το επόμενο στοιχείο το οποίο είναι υπέρ της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο ό,τι παράγει με πόνο, υδρότα, θυσίες κτλ. Είναι κάτι το οποίο θα πηγαίνει για την Ελλάδα και όχι για τους δανειστές. Δηλαδή θα χτίζουμε πάνω σε αυτό το οποίο παράγουμε και δεν θα το δίνουμε προς τα έξω. Διότι τι είναι το πλεόνασμα? Το πλεόνασμα είναι οτιδήποτε βγαίνεις αντί να το χρησιμοποιήσεις για να βελτιώσεις τα πράγματα, το ξαναδίνεις και είσαι πάλι στον ίδιο παρανομαστή. Και μάλιστα όχι μόνο στον ίδιο παρανομαστή, αλλά και λίγο πιο γέρος και λίγο πιο φτωχός και λίγο πιο το ένα και λίγο πιο το άλλο. Και αυτό με ένα σχέδιο μας το 2060. Γιατί μη με διακόπτες, ρε. Ρε Κόνστα, για όνομα Θεού και τις Παναγίες, μίλαγες μισή ώρα. Μη με διακόπτες, δεν σε διακόψα. Άρα πες μου, ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν σου λέω τίποτα. Θα με αφήσει να τελειώσω. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Θέλω να θυμίσω ότι οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, εντάξει, φυσικά. Το να όσα βγάζεις, τόσα να χαλάς, επί της ουσίας είναι σωστό. Επί της αρχής είναι σωστό. Το θέμα είναι τι θες να κάνεις. Το θέμα είναι τι θες να κάνεις. Διότι στους σκελισμένους προϋπολογισμούς επέτυχε και ο Τσαουσέσκου και τον κρεμάσανε την επόμενη μέρα. Για να σου πω και ένα παράδειγμα από παλιά. Επίσης βλέπουμε ότι οι σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες, η Γαλλία, η Ιταλία, δεν το δέχονται αυτό. Και κανένας οικονομολόγος, δηλαδή αν εξαιρέσουμε μερικούς κολλημένους, λίγους κολλημένους στη Γερμανία. Περί τον Σόιμπλε, κανένας άλλος δεν δέχεται αυτή την απάτη με τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμού. Και δεν τους υλοποιούν. Ούτε η Γερμανία δεν τους υλοποιούσε μέχρι πρόπερση, σου θυμίζω. Απλώς έκανε το κορόιδο. Δεν μας το έλεγε. Τους υλοποιούσε ισοσκελισμένους, όχι. Φέτος έχει μηδενικό. Εντάξει, φέτος έχει μηδενικό. Ναι, μάζεψε όλο το χρήμα της Ευρώπης για να έχει μηδενικό. Άρα είναι μια απάτη αυτά με τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, την οποία απλώς πάνε να την πουλήσουν σε εμάς. Ο Γιάννης Ραγασάκης λέει για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Ναι, όχι μόνο. Πρώτα, επειδή παρακολουθώ κάπως περισσότερο από εσάς τι λέει ο Δραγασάκης και ο Σταθάκης, δηλαδή δεν παίρνω μόνο το αποσπασματάκι στο Twitter. Αν είδατε, ο Δραγασάκης λοιπόν σε αυτό το οποίο αναφερθήκατε είπε ότι παρά το γεγονός ότι δεν είναι σωστό, δεν έχουμε την ψευδαίσθηση, ότι θα τρέξουν όλοι να μας δανείσουν με τους όρους μας. Άρα για την αρχή η προσπάθεια μας θα είναι σε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, η οποία ισοσκέληση των προϋπολογισμών δεν θα γίνει με το να σκίζουμε τους φτωχούς, αλλά με μια αναδιάταξη των εσόδων και των εξόδων του κράτους υπέρ των πολιτών και υπέρ των φτωχοτέρων. Και το τελευταίο, που είναι αυτό το οποίο ρωτήσατε κύριε Παυλόπουλο, και αυτό το βάζω τελευταίο, είναι τι θα γίνει μέχρι το 2070 ή μέχρι το 2060. Αυτά τα πράγματα δεν είναι οικονομία όπως ξέρουμε όλοι, είναι πολιτική. Οι πολιτικοί συσχετισμοί στην Ευρώπη αλλάζουν άρθρα. Εγώ δεν ρώτησα αυτό κύριε Κυρίτση. Ρώτησα τι θα γίνει αν φάτε το ίδιο και χειρότερο ξύλο με αυτό που έφαγε η κυβέρνηση μόλις ψέλνησε ότι θέλει να φύγει από το μνημόνιο. Σας είπα τι ακριβώς θα γίνει. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να έχει περιθώρια απορρόφησης των κραδασμών για να πάει σε μια σοβαρή διαπραγμάτευση. Μάλιστα.
Αυτή τη δυνατότητα η κυβέρνηση δεν την έχει. Γιατί δεν την έχει, γιατί τους κρατάνε με τα σκάνδαλα. Ο κύριος Χριστοφοράκος κυκλοφοράει στην Γερμανία ελεύθερος. Ανά πάσα στιγμή του λένε Χριστοφοράκο ρίχτα. Τα ρίχνει και πάνε φυλακή. Δουλευόμαστε τώρα. Σωστό είναι. Λοιπόν, για να κλείσει το θέμα, παρακαλώ, δύο λέξεις. Το λέω σαν είδηση. Και είναι 17 Οκτωβρίου σήμερα και είναι 10.30 η ώρα και λέω το εξής. Η ρύθμιση, γιατί σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Για ποια ρύθμιση μιλάς? Αυτό σου λέω. Η ρύθμιση του χρέους. Ναι. Και θα πάμε και σε άλλες ρυθμίσεις. Αμέσως μετά για τις 100 δόσεις. Ακριβώς. Η ρύθμιση του ελληνικού χρέους θα περιλαμβάνει και κούρεμα και επιμήκυνση και σταθερά επιτόκια. Πότε? Αλλά αυτό. Και προσέξτε παρακαλώ, το λέω, είναι 10.30 και 10.30.